Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μετά την ομολογουμένως σαρωτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και την μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, η χώρα οδεύει σε νέες κάλπες στις 25 Ιουνίου. Αυτή είναι η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος νωρίτερα επισκέφθηκε την πρόεδρο της Δημοκρατίας για να παραλάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και πριν από λίγο ολοκλήρωσε τις τηλεφωνικές του επαφές με τους πολιτικούς αρχηγούς. Ο Κώστας Σημειονίδης είναι στο Προεδρικό Μέγαρο και μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Κατερίνα, ο Πρωθυπουργός πήρε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι τη διερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά όπως είπε και στην ίδια, θεωρεί ότι δεν υπάρχει προϋπόθεση σχηματισμού κυβέρνησης από την παρούσα Βουλή. Νωρίτερα, ο Πρόεδρος Βουλής, ο κ. Κώστας Στασούλας, είχε παραδώσει τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών στην κυρία Σακελαροπούλου. Να σου πω ότι λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, ο κ. Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά διαδοχικά με Αλέξη Τσίπρα, Νίκο Ανδρουλάκη, Δημήτρη Κουτσούμπα και Κυριακό Βελόπουλο και είπε και σε εκείνους ότι δεν μπορεί η παρούσα Βουλή να σχηματίσει κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός Κατερίνα θα επιστρέψει το απόγευμα τη διερευνητική εντολή στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και όπως είπε στους πολιτικούς αρχηγούς, θα προτείνει την επίσπευση της σύγκλησης και τη διάλυση της Βουλής, ώστε οι εκλογές, όπως είπες, να γίνουν στις 25 Ιουνίου. Το πιθανότερο, Κατερίνα, είναι η Βουλή να ανοίξει την Κυριακή και να ορκιστούν οι βουλευτές και να ξανακλείσει τη Δευτέρα για να αρχίσει η νέα προεκλογική περίοδο. Να σου πω τέλος ότι νωρίτερα, ίσως και μεθαύριο Τετάρτη, θα γίνει το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών υπό την κυρία Σακελαροπούλου, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα το κλίμα είναι βαρύ, καθώς το αποτέλεσμα είναι το χειρότερο για το κόμμα μετά από το 2012, ενώ το double score της Νέας Δημοκρατίας φέρνει τον Αλέξη Τσίπρα σε δυσχερή θέση ως προς την επόμενη μέρα. Πάμε στην Ειρήνη Σαββοπούλου για να μας ενημερώσει και για τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που μόλις ολοκληρώθηκε. Ειρήνη. Μόλις λοιπόν ολοκληρώθηκε η Κατερίνα, βλέπουμε το ένα μετά το άλλο τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχαν σε αυτή τη συνεδρία να βγαίνουν. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι όσον αφορά στο θέμα της διερευνητικής εντολής, πώς θεσμικά θα την πάρει ο Αλέξης Τσίπρας και θα την παραδώσει άμεσα. Αναμένοντας βέβαια την ενημέρωση, πρέπει να πούμε ότι θα έρθει για αυτή την συνεδρίαση. Τα δύσκολα βέβαια είναι μπροστά η αποτίμηση αλλά και το αφήγημα. Γι' αυτό και γίνονται και αυτές τις συνεδριάσεις για να δούμε ποιο θα είναι το μήνυμα με το οποίο θα απευθυνθούν στους πολίτες εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, έχοντας βέβαια αποτύχει η στρατηγική που κράτησε στην προηγούμενη κάλπη και μετά το σοκ προσπαθούν να διαχειριστούν αυτή την μεγάλη ήττα. Περιμένουμε και μια δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, τώρα δεν ξέρω αν θα είναι αυτή on camera, αλλά προφανώς θα είναι η εισήγησή του μέσα σε αυτή τη συνεδρίαση και αναμένουμε και μέσα στο τέλος της εβδομάδας να συνεδριάσουν και τα επόμενα και τα υπόλοιπα όργανα όπως η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή. Ειρήνη, σε ευχαριστώ πολύ. Στον αντίποδα στο Πασόκ υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, ικανοποίηση μετά το διψήφιο ποσοστό που κατεγράφει στην χθεσινή κάλπη με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κάνει λόγο για ολική επαναφορά του κόμματος. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας μεταφέρει τώρα τις τελευταίες εξελίξεις. Χαμόγελα, Αντώνη. Τα χαμόγελα περισσεύουν, Κατερίνα Σκαριλάου Τρικούπη, παρά τη ψυχραιμία με την οποία αντιμετωπίζουν τα θετικά αποτελέσματα της κάλπης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήρθε εδώ στα γραφεία του Πασόκ στις 10 το πρωί και είχε μια πρώτη σύσκεψη με στενούς τους συνεργάτες. Φανερά ικανοποιημένο για το εκλογικό αποτέλεσμα, απέφυγε τα πολλά λόγια και εστίασε στην επόμενη μέρα, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να υπάρχει ισχυρή εναλλακτική πρόταση για τον τόπο. Στο Πασόκ δεν κρύβουν την ικανοποίηση για το γεγονός ότι το κίνημα κατάφερε και ανέβασε τα ποσοστά του κατά 40% από το 2019. Νέο κεφάλαιο στρατηγική του στόχευση είναι να πλασαριστεί το Πασόκ όχι μόνο σε ένα εναλλακτικό πόλο, αλλά να αναλάβει και τα ενία τη πραγματική αντιπολίτευση, όπω λένε, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Κατερίνα. Αντώνη, ευχαριστώ. Εμείς αλλάζουμε θέμα και περνάμε στην ανίποτη τραγωδία που σημειώθηκε στη Χαλκιδική. Ένας άνδρας 36 ετών φέρεται να δολοφόνησε τη σύζυγό του ηλικίας 39 ετών και να αυτοκτόνησε, ενώ στο χώρο βρισκόταν και το ανήλικο παιδάκι τους. Το ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του περίπου στις 11 το πρωί από συγγενικό πρόσωπο. Στον ίδιο χώρο βρέθηκε τραυματισμένος ο 8χρονος γιος του, ο οποίος διεκομίστη στο Ιπποκράτειο. Το ζευγάρι φέρει τραύματα από καραμπίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί τραυματίστηκε πιθανόν από κάποιο θράψμα, αλλά ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία του. Για μία ακόμη φορά, νέοι άνθρωποι έσβησαν στην άσφαλτο. Ο ένας ήταν 37 ετών και ο άλλος μόλις 19. Επέβαιναν σε μηχανή που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη Λεωφόρο Αθηνών. Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, κοντά στο κτίριο του χρηματιστηρίου. Ήταν τόση σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ώστε χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει συλληφθεί, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από την τροχέα ευθυνών. Εκτός συνόρων τώρα, σε τραγωδία εξελίχθηκε ποδοσφαιρικός αγώνας στο Ελσαλβαδόρ. Τουλάχιστον 12 φιλάθλοι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν όταν ποδοπατήθηκαν στην προσπάθειά τους να μπουν στο γήπεδο. Το παιχνίδι διεκόπη. Ο πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino, εξέφρασε σε δήλωσή του τα πιο ειλικρινή συλληπιτήριά του στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους. Πολλοί οπαδοί της Αλιάνσα προσπάθησαν να μπουν στο στάδιο χωρίς εισιτήριο. Άλλοι πάλι προσπάθησαν να εισέλθουν με ψεύτικα εισιτήρια. Έσπασαν μία πόρτα πρόσβασης στο γήπεδο και προκλήθηκε τότε ταραχή. Υπήρχαν μόνο 2 ανοιχτές πόρτες σε ολόκληρο το γήπεδο. Οι άνθρωποι που ήταν έξω ήθελαν να μπουν με το ζόρι. Έπεσαν όλοι πάνω μας, είπε ένας οπαδός. Και εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του Star στην νοηματική γλώσσα. Εσείς για συνεχή ενημέρωση μπορείτε να επισκεφτείτε το star.gr. Ακολουθεί το Shopping Star. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με την Μάρα Ζαχαρέα. Από όλους εμάς ευχές για ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Γεια σας.